Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, Δημήτρη. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Τέλειος. Εδώ μεταξύ, Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι τώρα έβλεπα τα πλάνα από Αγαμηθείτε. Και εγώ έκλαιγα. Και λέω, παιδιά, ο Σταβάβας άλλος. Τσιρίκι. Ποιο ωραίος είσαι τώρα. Ναι. Είσαι πολύ καλή. Όχι, αλήθεια το λέω. Τότε είχες πιο πολλές επιτυχίες ή τώρα? Τώρα, γιατί κάτι συμβαίνει στο μυαλό των γυναικών, κάτι... Τα βλέπεις? Είδες? Ναι. Κάπως το είπα και εγώ. Είσαι πιο ωραίο. Το είπα και πριν, που έβλεπα το βίντεο. Τι κάνεις, Δημήτρη μου? Δεν ξέρω. Καλά είμαι, παιδιά, εσείς. Όσο γίνεται. Αυτό και όλοι μας, κάπως έτσι είμαστε. Να πούμε ότι γράφησε τους τίτλους για την εκπομπή του Ιεροκλή Μιχαηλίδη που ξεκινάει τώρα το επόμενο Σάββατο. Ναι, Grandmother. Ωραία. Η στίχη, πείτε μου λίγο κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί με τι έχουν να κάνουν, Δημήτρη, η μουσική. Δεν είναι ένα σηματάκι μουσικό, μωρέ. Α, δεν είναι κάτι. Το τσιγκλάκι. Ναι, έχεις δει εσύ το επεισόδιο καθόλου? Όχι. Την ιστορία της γιαγιάς την ξέρεις εσύ, την έχεις παρακολουθήσει, εννοείται. Βέβαια. Κοιτάξτε, η γιαγιά ήταν στους Άγαμους. Το μόνο σκέτσα, το πω έτσι, ήταν ο Ηρωκλής που έκανε τη γιαγιά και εγώ τον εγγονό του, που ήταν το μόνο που υπήρχε πάντα, γιατί κάθε χρονιά που παίζαμε όλα αυτά τα 30 χρόνια σχεδόν, άλλαζε η παράσταση 100%. Και η γιαγιά ήταν η μόνη που υπήρχε πάντα και σχολίαζε την τρέχουσα καθημερινότητα. Σωστά. Πάμε τώρα στα επόμενα τηλεοπτικά σου βήματα. Εγώ θέλω να σου πω, ελπίζω να είστε καλά. Τι είπα, παιδιά? Επαγγελματικά, ναι, επαγγελματικά. Ωραία. Λοιπόν, ότι σου λείπει από κάπου. Εμένα μου λείπει το face πάρα πολύ. Πραγματικά στο λέω. Μου λείπει αυτή η φρεσκάδα που έχεις, η ατάκα σου, το χιούμορ σου, το εκτόπισμά σου. Και θέλω ειλικρινά. Στεναχωρήθηκες, ήταν και μια δικιά σου απόφαση. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς έγινε. Αν τους έριξες χιλόπιτα εσύ, το καταλαβαίνω. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, αν αυτή δεν σου κάνα πρόταση, δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Εμφανίστηκε η ιστορία με τον κορονοϊό που σταμάτησαν τα πάντα, το θυμάστε όλοι. Ναι. Και είχε πει μια άνοτη τελεία ότι θα συνεχιστεί όποτε συνεχιστεί και επιτραπούν τα. Ξέρω εγώ, θα ξανανοίξουν οι δουλειές. Ναι. Μέχρι τελευταία στιγμή ήξερα αυτό. Παντού το ξέρετε κι εσείς, και εσείς το λέγατε. Υποτίθεται ότι ήμουν ο πιο σίγουρος. Δηλαδή άφηνε σε όλους να εννοηθεί ότι είναι εκεί. Μπορεί να έχω χάσει κάποιες δουλειές. Και ο Γιάννης που κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αυτή την ενημέρωση είχε. Εγώ συγκεκριμένα θα σου πω, Δημήτρη, γιατί το έχω πει και δημόσια και είναι πληροφορία που είχα από τον Αντένα μέχρι και, αν θυμάμαι καλά, τέλη Νοεμβρίου, το δικό σου το όνομα έπαιζε ως το στάνταρ. Δεν λέγαμε, θα είναι ο Σταρόβας και ψάχνουν τους υπόλοιπους. Αυτό ήξερα εγώ. Και έχασα. Κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω, ο κάθε Αντένα δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Και δεν έχω εγώ την απέτηση να είμαι. Ξέρεις τι, Δημήτρη, το άλλο που θέλω. Οπότε ενημέρωσέ με να ξέρω εγώ τι θα κάνω και δεν είσαι υποχρεωμένος. Και ηθικά και μόνο. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος. Να πάρει κάποιον άνθρωπο στην παραγωγή που ήταν και πέρσι. Όμως ηθικά και μόνο οφείλεις να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις, ξέρεις, τελικά προσανατολιζόμαστε κάπου αλλού. Με έναν άνθρωπο ειδικά. Εσύ είχες και πολύ καλές σχέσεις με τη Μαρία, έχεις φαντάζομαι. Με τη Μαρία φαντάζομαι μίλησες. Η Μαρία σου είχε πει ότι. Καλά, η Μαρία δεν είναι αποφασή της. Όχι, δεν ήξερε. Η Μαρία δεν ήξερε ότι σταμάτησε και η εκπομπή της. Το Still Standing. Α, ωραία. Δεν ενημερώνεται κανείς. Ωραία. Τι εννοείς από εμάς, το έμαθε, γιατί εμείς το είχαμε πει. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι γίνεται. Αυτά δεν είναι ωραία, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, και η Μαρία όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει πολύ μεγάλη επιτυχία στον Αντένα. Δεν είναι ωραίο που τα λέμε. Δεν όχι, πρέπει να τα λέμε για να ακούγονται. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Δημήτρη, ξέρεις που διαφωνώ μαζί σου. Αν έλεγα, ένα λεπτό δώστε. Ναι. Άκουσα για κάποιον κριτή, δεν θα πω για ποιον, για μια προσπάθεια ενός μήνα να έρθει στο αυτό και λέω, παιδιά, εντάξει, μάλλον θα φέρουν τον Έλτον Τζον. Ναι. Να χάσω τη θέση μου δικαίως. Δηλαδή είπαν για κάποιον ότι θέλει να είναι για έναν μήνα. Για ένα μήνα οι διαπραγματεύσεις. Έχει πολύ δίκιο που λέει ο Δημήτρης, το γνωρίζω το ρεπορτάζ. Όμως από την άλλη, να πω κάτι, το πώς διαπραγματεύεται ο καθένας με τον εαυτό του είναι κάτι δικό του. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Όχι, λέω για την λογική του καναλιού. Υποτίθεται ότι ένα κανάλι, ξαναλέω, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και προέχει από το ξαναπεί. Δημήτρη, διαφωνώ κάθετα με αυτό που λες. Φιλανθρωπικό ίδρυμα θα ήταν εάν έπαιρνε κάποιον που δεν έκανε καλά τη δουλειά του και τον έπαιρνε. Αυτό λέω. Εσύ λοιπόν, επειδή ήσουν
στην Επιτροπή ο άνθρωπος που ξεχώριζε και έδινε μια άλλη νότα, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα να σε κρατήσει το κανάλι. Ακριβώς ναι, το αντίθετο. Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο μαζί σου, Γρηγόρη. Να σου πω γιατί. Και εγώ είμαι της άποψης ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, αυτές είναι κάποιες εντολές που μπορεί να δοθούν πολύ ψηλά. Σωστό. Ας πάρουν ένα τηλέφωνο. Είναι. Ναι. Αλλά ενημέρωση ένα τηλέφωνο, μπράβο, να πούνε ότι τελικά ένας άνθρωπος που είχε καλή σχέση στην παραγωγή. Ψάξε κάτι άλλο σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες. Και ξαναλέω ότι ο Δημήτρης Ταρόβας δεν είναι ένα παιδάκι από αυτά που πάνε και συμμετέχουν. Ενώ δεν το λέω που μόλις έχει ξεκινήσει την καριέρα του, δεν το λέω υποτιμητικά. Είναι ένας άνθρωπος με τεράστια πορεία. Δεν δικαιολογούμε, ούτε δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, ειλικρινά σας το και δεν το λέω από έπαρση. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί να μου είναι ένας άνθρωπος που ξέρω εγώ δεν τον ήθελε κανείς και θα ζητούσε μια χάρη. Όταν σου λένε ότι είσαι νούμερο 1 στις 15-45 και τιμή μας που είσαι στην οικογένεια και τα λοιπά και εννοείται ότι έχεις και εσύ μια αίσθηση, λες ρε παιδί μου, εντάξει. Καλά, τουλάχιστον τα λέγανε και ενώ υπάρχουν αλλού που δεν σου λένε κανένα. Πάρε μας ένα τηλέφωνο ρε φίλε και πες μας. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται δεν έχασα και τίποτα σημαντικό, οπότε εντάξει. Παρόλο που είσαι πολύ καλός άνθρωπος, ήθελα να σε πάω εκεί. Γιατί φέτος είναι αρκετά χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης. Θεωρείς ότι το project δεν είναι αρκετά εντυπωσιακό ή είναι που είναι καταγωνιστικό δυνατός? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Οφείλεται. Ναι. Αυτά είναι από τα περίεργα της τηλεόρασης, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μάλιστα. Εσύ ιδανικά, τι θα ήθελες να κάνεις τηλεοπτικά, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που κάθε χρόνο σου γίνονται τηλεοπτικές προτάσεις. Ναι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ένα. Έτσι, κάτι σαν. Έχετε δει την του Γαλιφιανάκη, τη Ζα Γαλιφιανάκη, την. Βέβαια. Behind Fence. Ένα τέτοιο πράγμα, λίγο προσαρμοσμένο στα ελληνικά, θα το ήθελα. Έχω στο μυαλό μου κάτι, τέλος πάντων θα το. Μακάρι, θα μακάρι. Ετοιμάζεις κάτι άλλο επαγγελματικά αυτή την περίοδο? Ετοιμάζω ένα χώρο για το κανάλι στο YouTube, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά και θα κάνω ό,τι κάνω, δηλαδή αυτό το γενικό. Πολυθεματικό τέλος πάντων κόλπο, λίγο πιο επαγγελματικά. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το κανάλι στο YouTube, γιατί εγώ δεν το έχω δει. Μπορείς να μου το πεις? Ή τότε θα ελεγχθείς μετά, να κάνεις την εγγραφή. Θα τιμωρηθείς. Θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος, Κατερίνα. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τηλεοπτικά και το έχω πει ούκο λίγες φορές. Θα μπει στο YouTube και θα γράψεις τα Ρόβας TV, ενωμένο, χωρίς κενό. Και θα δεις εκεί να μαγειρεύουμε, θα παίζουμε κιθάρα. Να το! Α, τι ωραίο που είναι! Τι όμορφο! Και έχεις και κάνεις κάτι για το φαγητό τώρα το Πάσχα? Από όλα, έχει από όλα. Α, ναι, ναι. Τώρα κάνουμε ένα μενού μαζί με τον Σωτήρη Βασιλείου για το Πάσχα. Εξαιρετικό μενού για 4 άτομα. Για 6 είναι δηλαδή ουσιαστικά, μην σας πω για 8. Για 4 είμαστε εμείς. Ναι, για 6 που τρώνε κανονικά. Που τρώνε πολύ μάλλον. Για αυτούς που τρώνε κανονικά πάει και προς 8. Εντάξει, το Σωτήρη το ξέρω αρκετά χρόνια. Είναι εξαιρετικός σεφ. Έχει δουλέψει στο Μεσοπλανήτη. Έχει βιογραφικό για να τρομάζει κόσμος. Τον αγαπώ πολύ. Έχω φάει τα χέρια του πολλές φορές. Έχει δικό του ρεστοράν στο Ηράκλειο. Και είπαμε να κάνουμε αυτό. Γιατί θα είμαστε κλεισμένοι. Ένα μενού για 6 άτομα που κοστίζει 125 ευρώ. Και έρχεται σπίτι σας ανήμερα τη μέρα του Πάσχα. Α, πολύ ωραία. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας, να το πω γιατί είμαστε επαγγελματίες, στο 6970-770. Όχι, μισό. Άμα ξέχασε και το τηλέφωνο. Μισό, γιατί περάσαν τα χρόνια. 6970-770-557. Ωραία, 6970-770-557. Τέλεια. Για να μην με αγάπη και υπευθυνότητα το μενού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλές γιορτές σε όλους. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Καλή ανάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης.